Καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. Καθίστε, είστε καλά. Καθίστε. Καλώς ήρθατε. Έχουμε συμπεράσματα. Ακριβώς, για το μάτι. Ναι, ναι. Για την καταστροφή, για την τραγωδία. Ναι. Μας τύχησε κοντά στους 100 νεκρούς. 100 ανθρώπους. Περιμένουμε την εκτίμηση από το... Κοιτάξτε, εμείς... Περιλαμβάνεται η εκτίμησή σας στο... Συνέχεια του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και στη συνέχεια και στις εργασίες που κάναμε αυτόνομα. Αυτό που διαπιστώνουμε, γιατί το λέω αυτό, γιατί κυκλοφορούν και βλέπουμε και στη δημοσιότητα διάφορες εκθέσεις και αναφορές για το μάτι, υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε μια πολύ σωστή περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης εκείνης της ημέρας, γιατί ήταν όντως ακραία. Δεν χρησιμοποιώ συχνά αυτή την φράση, γιατί είναι πραγματικά μια έτσι, δύσκολη λέξη το ακραίο, αλλά εκείνη την ημέρα πραγματικά είχαμε ακραία συμπεριφορά του καιρού και για τον άνεμο και στη θερμοκρασία. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι τώρα που τελείωσε το καλοκαίρι, μπορούμε να το δούμε, η υψηλότερη θερμοκρασία ολόκληρου του καλοκαιριού στην Αττική, όλο το καλοκαίρι, σημειώθηκε εκείνη την ημέρα στη Ραφίνα με 39 βαθμούς. Είναι ενδεικτικό των θερμών καταβατών ανέμων οι οποίοι δημιούργησαν και προκάλεσαν την πολύ γρήγορη μετακίνηση της πυρκαγιάς, διάδοση πυρκαγιάς. Φυσικά με τους ανέμους τα έχουμε ξαναπεί, είχαμε ρεκόρ οκταετίας τουλάχιστον σε αριστερέ. Ναι, εδώ τα είχαμε πει. Ακριβώς, τα είχαμε ξαναπεί. Θέλω να πω ότι για να κάνουμε μια σωστή υποτίμηση και από αυτά βγαίνουν και συμπεράσματα για τους χρόνους που θα μπορούσε να κοινωθεί η περιοχή ή όχι, θα πρέπει να έχουμε μια πολύ σωστή περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης ημέρας και επίσης για να εκτιμήσουμε το πήγε και το μέτωπο της πυρκαγιάς και μια πολύ σωστή περιγραφή της καύσιμης ύλης. Τι υπάρχει δηλαδή για να καεί στην περιοχή. Είναι μια δύσκολη περιοχή γιατί είναι μια μεικτή ζώνη, δηλαδή περιέχει σπίτια, οικισμούς αλλά και πολλά δέντρα. Και έφλεκτα δρέντα όπως τα πεύκα, μόνος είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή εκτίμηση το πώς κινήθηκε το μέτωπο. Πάνω σε αυτήν την εκτίμηση και στην πραγματική κατάσταση βγάζουμε μετά και τα συμπεράσματα αν μπορούσε ο κόσμος να φύγει ή όχι. Άρα, και αυτό. Η φωτιά ξεκίνησε 5 παρα 10, 5 παρα 10 το φύγαμε καλά, στο Νταού. Στην Πεντέλη. Μέχρι τις 6 ώρα δεν μπορούσε να έχει φύγει ο κόσμος. Όχι, γιατί στις 6 ώρα έφτασε 6 παρα 5 με 6 ψηφιστικά στη λεωφόρο Μαραθώνας και μετά από 25 με 30 λεπτά στη θάλασσα. Η απόσταση συνολικά από το σημείο της έναρξης μέχρι τη θάλασσα είναι γύρω στα 5,5 χιλιόμετρα. 4,5 χιλιόμετρα μέχρι το Μαραθώνας και άλλο ένα χιλιόμετρο μετά. Με τις ταχύτητες του ανέμου που είχαμε και την μετάδοση πυρκαγιάς, αλλά όπως συνέβη, γιατί διαπιστώθηκε και την έκθεση του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία συμμετείχαμε, αυτή η χρόνια είναι η πραγματική, έτσι έφτασε. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Εκτός αν δινόταν εντολή εκένυση, αυτή είναι η εκτίμησή μου, όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αλλά το προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, θα κάνουμε και ενώσεις κάθε μέρα. Επομένως, δυστυχώς είχαμε μια ακραία συμπεριφορά της φωτιάς και αυτή υποστηρίζεται και από τα μετρολογικά στοιχεία. Αυτή η έκθεση έχει παραδοθεί στους εισαγγελείς που κάνουν. Βεβαίως, εγώ συγκεκριμένα μια εκτοκαλυτερότητα μου έδωσε ένωρο και εξέταση στην περιοριστική υπηρεσία μερικές μέρες μετά και μου ζήτησαν συγκεκριμένα μετεωρολογικά στοιχεία και στοιχεία για το πώς πιστεύω ότι κινήθηκε το μέτωπο βάσει της μετεωρολογίας, την ειδικότητά μου της ημέρας. Η δικαιοσύνη σας έχει καλέσει. Νομίζω ότι η προανάκριση που κάνει η περιοριστική έχει πάει στην εισαγγελία, μέχρι αυτό γνωρίζω. Αυτό που. Επαναλαμβάνω, για να μπορούμε να κάνουμε σωστές εκτιμήσεις του χρόνου εκένωσης και να αρχίσει να λέει ο καθένας, εσείς, εγώ, οτιδήποτε, ναι, μπορούσε, δεν μπορούσε, πρέπει να δούμε τους χρόνους. Εγώ έχω την εκτίμηση ότι ήταν τόσο γρήγορη και έφτασε σε περίπου 100 λεπτά από τη στιγμή της έναρξής της, όπου κανένας προφανώς δεν θα μπορούσε να έχει μια εικόνα το πόσο θα εξελιχθεί και σε τι κατάσταση θα φτάσουμε. Μέχρι να φτάσει κάτω από περίπου 100 λεπτά. Για μένα αυτός ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Όταν θα μπορούσε να δοθεί μια εκτίμηση σοβαρότητας της κατάστασης τουλάχιστον μισή ώρα, θα λέγαμε, μετά την έναρξή της. Μένως μέσα σε 50 με 60 λεπτά να κάνει μια οργανωμένη εκένωση, εγώ το βρίσκω δύσκολο και το συζητάμε τώρα εκ των υστέρων. Γιατί τώρα μπορούμε να κάνουμε εκ των υστέρων τους προφήτες και να λέμε έπρεπε να γίνει έτσι και αλλιώς. Σκεφτείτε όμως τι γινόταν σε εκείνη την ώρα, τι είχαν στη διάθεση τους οποιοδήποτε άνθρωπος να αποφασίσει, γιατί συζητάνε και το λένε στο εξωτερικό ότι ένας άνθρωπος λέει πρέπει να αποφασίζει για αυτές τις καταστάσεις. Εγώ πραγματικά σκέφτομαι πώς αυτός ο άνθρωπος στο μέλλον θα πάρει τέτοια απόφαση, πρέπει να έχει κάποια εργαλεία στην διάθεσή του και εκείνη την ώρα. Τα οποία δεν τα έχουμε πάντα. Δορυφορικές εικόνες, τι είναι η μετρολογία της κατάστασης, πού ακριβώς καίει. Αυτά τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Και εκ των υστέρων υπάρχουν εκείνη την ώρα της μάχης. Και θα ξαναβρεθεί και ο τόπος μας και άλλες χώρες σε ώρα μάχης και κρίσιμες στιγμές. Μέρες του μπορεί να έχει. Μέρες. Δεν τις έχει όλες. Ποτέ δεν μπορεί να τις έχει όλες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις έχεις όλες. Δεν μπορείς εκείνη την ώρα να έχεις ενημέρωση από όλους τους μετρολογικούς σταθμούς. Τα μοντέλα τα οποία τρέξαμε και εμείς και κάναμε, τα ξέραμε εκ των υστέρων. Ακόμη και εκείνη την ώρα να τα τρέξεις, θέλει ένα χρόνο. Γιατί σου δίνει το ενέργεια, ξεκινάει μια πυρκαγιά, μπορείτε να μου πείτε, να ρωτήσει προεδρευτική προς τα που θα πάει. Θέλει ένα χρόνο, ο οποίος είναι σίγουρα τη τάξη των μισή ώρα με μία ώρα για να απαντήσω πού θα
θα πάει η πυρκαγιά. Εδώ σε μία ώρα είχαμε φτάσει στη Μαραθώνος. Λέτε δηλαδή, ακόμα και να έχω όλα τα δεδομένα για να τα εξετάσω, χρειάζομαι ένα δεκάλεπτο. Και μετά αρχίζουμε και. Λέω εγώ τώρα. Θέλουμε τον χρόνο για να αποκτήσουμε τα δεδομένα. Επειδή μιλάμε για λίγα λεπτά. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Αυτή η ακραία συμπεριφορά της πυρκαγιάς ήταν ότι έφτασε 100 λεπτά στο σημείο, είχε κάψει τους ανθρώπους μέσα σε 100 λεπτά. Αν ήταν μια τρίωρη, τετράωρη, πενθήμερη, μια πολυήμερη πυρκαγιά όπως είχαμε στην Ηλία, εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχει τον χρόνο να λύσει πολλά πράγματα. Εδώ είναι αυτό που ονομάζεται ακραία. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρω τώρα, κύριε Κουβάρδο, αν μας βλέπουν και από εκείνη την περιοχή, έτσι που οι μνήμες και οι πληγές είναι πάρα πολύ νοπές. Είναι κάτι που συνέβη μια τραγωδία λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Αθήνας. Κάτι που δεν θα περίμενε ποτέ κανείς να συμβεί και μας νομίζω μας σημαδεύει όλους. Περνάσαμε όλοι. Ακόμη και όσοι δεν είχαμε εκεί ανθρώπους. Ένα μαύρο καλοκαίρι μέσα σε αυτές τις εικόνες. Δεν ξέρω τώρα αν τους ικανοποιεί ότι δεν μόνο το κομμάτι το καιρικό των ακραίων αυτών φαινομένων. Δηλαδή ότι αν ξανασυμβεί, αν ξαναέχουμε τέτοιες συνθήκες, θα συμβεί πάλι το ίδιο. Πιθανό, ναι. Έτσι λέτε. Πιθανό, ναι. Αν έχουμε τέτοιες ακραίες συνθήκες, και δεν μιλάμε για τις φωτιές, μπορεί να έχει ένα πολύ ακραίο φαινόμενο βροχόπτωση, όπως είχαμε για παράδειγμα στη Μάνδρα. Ναι, αλλά υπήρχε και το υπέδαφος. Υπήρχε το υπέδαφος για να κάνει τις. Και εκεί υπήρχε το υπέδαφος. Παντού υπάρχουν δυστυχώς τα υπεδάφη για τα ακραία φαινόμενα δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα. Δημιουργούν παντού, το βλέπουμε, το αναφέρεται στις ειδήσεις παγκοσμίως. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν προβλήματα. Εδώ έχουμε ένα χρέος παραπάνω. Υπάρχει, αυτό είναι νομίζω. Σας ευχαριστούμε και εγώ να σας βάλω στον προβληματισμό σε κάτι άλλο. Να γινόταν η εκένωση, να προλαβαίναμε να γινόταν η εκένωση. Ποιο δήμο έχει χώρους εκένωσης. Ποιος δήμος έχει κάνει ασκήσεις εκένωσης, γιατί εγώ δεν θυμάμαι να υπάρχει. Και ποιος δήμος άρχισε από την επόμενη μέρα να χωρακίζεται. Μπράβο, κανένας δήμος δεν έχει ξεκινήσει αυτό. Αυτή την κουβέντα που έχουμε κάνει έχουν βρει χώρους εκένωσης, έχουν βγει χάρτες, έχει γίνει. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί μας πιέζουν πάρα πολύ.